Το παραπονό τους εξέφρασαν τηλεθεατές μέσα από την εκπομπή αναλυτής του Ένα Channel σχετικά με την απόφαση των ηλεκτρονικών πλέον ραντεβού στα εξωτερικά ιατρία, τα οποία ξεκινούν από 1η Ιουνίου 2021. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την υπόσχεση που μου δώσατε χθες ότι θα καλέσετε τον κύριο Κλητσιώτη. Τέλεια, τέλεια. Όπως και το κάνατε. Πιστεύω να καταλάβατε ότι είμαι η χθεσινή. Λοιπόν. Κατάλαβα, ναι, ναι. Παρακαλώ. Από την αρχή εγώ δεν άκουσα τον κύριο Κλητσιώτη. Όμως αυτό που πρόλαβα να ακούσω είναι το εξής, ότι είπε σε κάθε φαρμακείο θα δίνει την εντολή να κλείνω έως και 15 ραντεβού. Μπράβο. Λοιπόν, ναι. Εάν όμως εγώ πάω και είμαι η 16η και δεν μπορεί να μου κλείσει το φαρμακείο μου το ραντεβού, θα πρέπει να πάω σε άλλο φαρμακείο. Οπότε το άλλο φαρμακείο που θα πάω θα μου πει εγώ δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω, να πάτε εκεί που είστε πελάτησα, δεν είστε δικιά μου πελάτησα. Μας αναγκάζουν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να πάμε να πληρώνουμε σε εξωτερικούς γιατρούς. Εγώ η φορολογούμενη το τηλέφωνο αυτό το πληρώνω. Έχω την απέτηση να υπάρχει λοιπόν εξυπηρέτηση του πολίτη, να υπάρχει ένα τηλέφωνο. Σε απάντησή του, ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Δίνος Κλητσιώτης, στο ράδιο 90,5, τόνισε ότι με τα ηλεκτρονικά ραντεβού, τα οποία με δική του απόφαση έχουν ξεκινήσει στο νοσοκομείο Καβάλας, διατηρείται το αδιάβλητο των ραντεβού έτσι ώστε να μην μεσολαβούν τρίτα πρόσωπα και παίρνουν τα δικά τους. Θα μπορούν έτσι οι πολίτες να απευθύνονται στα κατατόπους φαρμακεία, έτσι ώστε να τους κλείνουν το ραντεβού οι φαρμακοποιοί και να μην έχουν πρόβλημα. Από αυτό το μήνα που κλείνονται τα ραντεβού, μόνο ηλεκτρονικά σταματήσαμε τα τηλεφωνικά ραντεβού και αυτό γιατί το κάναμε σαν διοίκηση. Και όσο το δυνατόν καλύτερο, αδιάβλητο να είναι το σύστημα κλεισίματος στο ραντεβού. Συμφωνούμε, συμφωνούμε σε αυτό. Είμαστε στην εποχή του ίντερνετ, στην εποχή η οποία πραγματικά πρέπει και τα τηλέφωνα και όλα αυτά να σταματήσουν. Πλέον ο καθένας μας χρησιμοποιεί, αν όχι ο ίδιος, υπάρχουν με μέλη της οικογένειας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίντερνετ, μπορούν να κλείσουμε το ραντεβού μας, ούτως ώστε να το κλείσουμε τη στιγμή που θέλουμε και να το κλείσουμε και αδιάβλητα, όπως είπα και προηγουμένως, χωρίς να επισέρχεται κανείς να μπορεί να κλείσει ραντεβού μέσω γνωριμιών, μέσω φίλων, μέσω κάποιον ο οποίος μπορεί μέσα και από το χώρο της δουλειάς μας, να είμαστε ξεκάθαροι. Επομένως, αδιάβητη η διαδικασία κλεισίματος του ραντεβού μέσω ίντερνετ. Έχουμε δώσει τη δυνατότητα και στα φαρμακεία σε ένα περιορισμένο αριθμό να κλείνουν και οι φαρμακοποιοί κάποια ραντεβού για τους πελάτες τους στα φαρμακεία. Επομένως, και αυτό το είδαμε και το αντιμετωπίσαμε, να έχουν την ευκαιρία τα φαρμακεία να κλείνουν σε ένα περιορισμένο όμως αριθμό ραντεβού το κάθε φαρμακείο.